Καλησπέρα και καλώ ήρθατε. Η εκπομπή του Όλα είναι εδώ στα ραδιόφωνά σα το Λίμπερο 107 και 4, 5 5η, 15 του Φλεβάρι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τι 7 στο καθημερινό μα ραντεβού με τα θέματα του Άρη φυσικά, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο απασχολεί την κυτρινόμευρη επικαιρότητα. Ο Χρήστο Οκιό είναι σήμερα μαζί μα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσεί μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να συμμετέχετε να αλληλεπιδρούμε δηλαδή μέσω μηνυμάτων FM και NO, αυτό που θέλετε να γράψετε και στη συνέχεια να αποστείλετε το μήνυμά σας στο 54526 να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι η χρέωση του SMS είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φυσικά του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στον απόέχο έχω χθεσινής ε, Βραδιά στο Αλεξάνδριο, στις, άλλες, στις Αλανίκους θα κινηθούμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ποδοσφαιρικά, καθώ η ομάδα προετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι τη, με το οποίο μάλιστα ολοκληρώνει και τι υποχρεώσει για το πρώτο α, μισό του πρωταθλήματο, την αυτό που λέμε πρωταθλή χειμώνα την Κυριακή, Υ, υποδεχόμενο την αναγέννηση καρδίτσα στι 3 η ώρα στο κλεάνθρη Βικελίδη, την ώρα που παραλαμβάνω, τον μπάσκετ, χθε επέστρεψε επιτέλου στι νίκε και μάλιστα έκανε και μία καλή εμφάνιση παίζοντα και τα διαστήματα καλό μπάσκετ κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα κιόλα. Το λάβριο και πήρε και μια βαθιά βαθμολογική ανάσα πέρα από α, και την ψυχολογική εννοείται τόνωση που πάντοτε δίνουν οι, νίκε, νίκες ειδικά όταν έχεις πάρα πολύ καιρό κιόλας να κερδίσεις και ο άρε αν απομονώσουμε το εξωαγωνιστικό και α, όλα όσα συνέβησαν με τα κουπόνια, με την υποστήριξη, με τις διοικητικές ζυμώσεις που υπάρχουν με την ελπίδα ότι θα δούμε λίγο φως στην άκρη του τούνελ και θα αλλάξει σελίδα ο Άρης ήταν αναγκαία η επικράτηση της ομάδας για αγωνιστικούς λόγους και παίρνοντα αυτή την νίκη χθε ο Άρης βελτίωσε την βαθμολογική του θέση ξεκάθαρα και πήρε φυσικά και Uh, πάρα πολύ βαθιά ανάσα ο Άρης ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 22 uh, βαθμούς με ρεκόρ 6-10 στο, στο πρωτάθλημα εντάξει είναι uh, μια επίδοση που δεν περιπεί τιμή φυσικά για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. αυτό το 6-10 αλλά τι να κάνουμε είναι ήδη άζουσες οι φετινές συνθήκες ο Άρης ο οποίος uh, έχει αφήσει από, από κάτω τον γυμναστικό λάρισας Φάρο, την Κίμη, τον Πανιώνιο και τα Τρίκαλα, οι δύο ομάδες οι οποίες είναι στην πιο δυσχερή θέση από τις υπόλοιπες. Αυτά όσον αφορά την, το αγωνιστικό θα πούμε και άλλα πράγματα φυσικά εννοείται. Για την χθεσινή βραδιά όλα όσα συνέβησαν και μετά το παιχνίδι για τα κουπόνια, για τη συμπαράσταση, για την οικονομική βοήθεια που θα πάει όλη φυσικά εννοείται. Στο, στην ομάδα και στα παρεπόμενα τη ε, χθεσινή επικράτηση κόντρα στο Λάβρο. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη που συνέχισε την προετοιμασία του για το Μάρ με, τα, με την ανηγέννηση καρδίτσα και οτιδήποτε άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα. Να το πάλι το σαν με κοιτά. Λίγο βασίλεμα. Σα αρέσει αυτό, ε? Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Άρη θα καθυστερήσει λίγο όσον αφορά τον μπάσκετ καθώς έχουμε διακοπή στο, στο πρωτάθλημα και το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει τον επόμενο μήνα πλέον το Μάρτιο στις 3 uh, Μαρτίου για την ακρίβεια που άρεσε είχε ένα παιχνίδι uh, με τον Ολυμπιακό στην, uh, στην Αθήνα uh, έχουνε μία, έχουν τη δυνατότητα οι καλοθοσφαιριστές και ο προπονητής αφενός να ξεκουραστούν και αφετέρου να δουλέψουν και άλλο και νομίζω ότι το είπε και όλος ο Παναγιώτης Γιαννάηξ χθες φάνηκε uh, κάποια, μια διαφορά, μια αλλαγή, μια βελτίωση στην εικόνα της ομάδας. Ε, όταν κατάφερε, αφολοκλήρωσε πλέον τις υποχρεώσεις στην Ευρώπη, να δουλέψει για αρκετό διάστημα, ή πραγματικά για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα α, μαζί και να δεθούν λίγο περισσότερο, γιατί όλο αυτό με την Ευρώπη ταξίδια συνεχόμενα κάθε δύο μέρες δεν έκαναν καλό στην ομάδα και υπάρχει η αισιοδοξία ότι τώρα που δεν έχει την Ευρώπη και έχει μόνο τα παιχνίδια στην Ελλάδα ο � θα είναι ακόμη ε, καλύτερος, τουλάχιστον θα παρουσιάζεται βελτιωμένος στα παιχνίδια του ε, από αγωνιστική σε, σε αγωνιστική. Ε, πιστε, το πιστεύει πολύ ο προπονητής αρκεί φυσικά εννοείται να παραμείνει η ομάδα έτσι όσον αφορά το ρόστερ της, όσο έχει να μην αλλάξει, να μην έχουμε τίποτα απολύες και να υπάρχει αν είναι δυνατόν μια μια διοικητική αλλαγή θα το έλεγα από την άποψη να να πάρουν τη δίκη κάποιοι άνθρωποι που θα ασχολούνται καθημερινά με τα προβλήματα τη ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν διοικείται, δεν λειτουργεί στο μπάσκετ καθόλου. Αυτό το καταλαβαίνετε νομίζω. Για να μην επηρεάσει, γιατί αυτό θα επηρεάσει πάλι την ομάδα σταδιακά, εάν συνεχίσει να, να υφίσταται. Τουλάχιστον το αγωνιστικό, είπαμε, ο Άρης πήρε μια βαθιά ανάσα, κερδίζοντα χθε το, το λαύριο. και, γιατί αλλιώ θα είχαμε να ασχολούμαστε και με το αγωνιστικό, η μάθα μπαίνει σε τώρα όμως έκανε μία νίκη και κόντρα μάλιστα σε μια καλή ομάδα που θα τη βοηθήσει να ξεκολλήσει και να τελειώσει τουλάχιστον τη χρονιά αγωνιστικά και να κοιτάξει από εκεί πέρα την επόμενη μέρα. Ε, θα πούμε και άλλα πράγματα και για το μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο η ομάδα συνεχίζει όπως σας είπα την προετοιμασία της για το μάτς με, με, την αναγέννηση Καρδίτσας την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι χωρίς ιδιαίτερα θα λέγει κανείς προβλήματα αν την απουσία του τιμωρημένου Διαμαντόπουλου, ο οποίο δηλώθηκε ναι, να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι αυτό τη Κυριακή, αμέσω-αμέσω δηλαδή, ενώ είχε δικαίωμα, ο Άρη να τον δηλώσει ένα από τα επόμενα τέσσερα, ε, θυμίζουμε. Επέλεξε να τον δηλώσει το πρώτο και να την εκτίσει τώρα, στο μάτς με την Καρδίτσα, ενώ είναι εκτό, ο φορμαρισμένο τα τελευταία παιχνίδια, ε, Κάσο, όταν επέστρεψε δηλαδή στην Εδεκάδα. Έκανε καλά παιχνίδια, τώρα το καλά παιχνίδια για να προλάβω και τους κακεντριχεί uh, κακεντριχείς τηρουμένων των αναλογιών. Ε. Γιατί uh, κακεντριχεί, Γιατί εντάξει, το, ε, ε, άκουσε κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Entax. Ο Κάσος θα τελευταία δύο-τρία παιχνίδια που έπαιξε, ήταν καλός. Για τα δεδομένα του ήταν καλός. Εγώ θα χαρακτήριζα το επίθετο μαχητικός, φιλότιμος. Εντάξει, έβαλε α... και ένα γκολ που ακυρώθηκε κακός. Γρήγορος. Που Ήτανε Μαρκάρι. μαρκάρει. Συνεπής πάρα πολύ και στο συνεπής, αναστατικό κομμάτι. Συνεπής, αλλά και το καλό. Στο... καλός... Εντάξει, έβαλε και ένα γκολ που mm. κακώ ακυρώθηκε. Έκανε δηλαδή και τη δουλειά που πρέπει να κάνει ένα μισό επιθετικό. Κακό ακυρώθηκε τον κόρ που πέτυχε. Ε, σε σχέση δηλαδή με αυτό που βλέπαμε, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερη η εικόνα του τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, βελτιωμένο πολύ. Από Όμως. αυτή την άποψη το λέω γιατί ήταν σε, σε ανωδική πορεία και αυτό ο τραυματισμό, αυτό το κουβαλάει από τη Σπάρτη βέβαια, από το παιδί με τη Σπάρτη τον, τον τραυματισμό, θα τον κρατήσει για τα δύο επόμενα παιχνίδια εκτό ομάδα. Δηλαδή θα παίξει ούτε την Κυριακή, αλλά θα παίξει ούτε και με τον Αιγυνιακό την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό θα επιστρέψει με τα τρίκαλα στην δεύτερη αγωνιστική του, του δεύτερου γύρου. Εντάξει, υπάρχουν δόξα του Θεό, αρκετοί υποσφαιριστέ για να καλύψουν το, το κενό του και να μπουν να, να βοηθήσουν. Έχει το ρόστερ αρκετά παιδιά και ο προπονητή. Θα καλύψει το κενό του με κάποιον από αυτούς, θα πούμε ποια, ποια είναι τα πλάνα του. Και στη συνέχεια τη της εκπομπή, αυτά έτσι για το ξεκίνημα με τα βασικότερα θέματα που υπάρχουν. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να τα αναλύσουμε και λίγο περισσότερο. Σας παραλαμβάνω, επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM και ενώ. Γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια α, το αποστέλλετε στο 54526. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί φυσικά μέχρι και τις α, 7 σήμερα. Θα σε ενημερώνουμε λίγο αργότερα και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κίμη. Έχει παιχνίδι στις 6 και 4, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει το παιχνίδι. Θα σε ενημερώνουμε για την εξέλιξη του, του παιχνιδιού από την Χαλκίδα. Και νομίζω το τελευταίο παιχνίδι για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία. Ο Άρης, όπως έλεγε και ο Άλεξ, λίγο πριν, πήρε αυτή τη νίκη επί του Λαβρίου και είναι η μόνη ομάδα που κερδίζει δύο φορέ το Λαβρίο μέσα έξω ε, και σίγουρα αυτές οι δύο νίκες του δίνουν μια τεράστια ανάσα για τη συνέχεια έχει ξεφύγει τρεις νίκες και έχει και την νίκη μέσα στον Πανιώνιο και την νίκη από τον Τρικάλον και την ισοβαθμία δηλαδή αυτή τη στιγμή οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πιο ήρεμα ε, τα πράγματα πάνω σε αυτό το ε, το κομμάτι ε, το ζήτημα βέβαια είναι να βρεθεί η λύση σε όλα τα υπόλοιπα γιατί ακόμα και αν υπάρξει η λύση στο, στο αγωνιστικό αν δεν υπάρξει λύση στο διοικητικό, αντιλαμβάνεστε ότι όλα θα πάνε τζάμπα όλα όσα ε, θα κερδίσουν δηλαδή οι παίκτες μέσα στο ε, γήπεδο. Δυστυχώς μιλάμε για επιβίωση, δυστυχώς ε, μιλάμε για καταστάσεις που πιστεύαμε με την έλευση του κυρίου Λάσκαρη ότι δεν θα ζήσουμε, αλλά όχι απλά τις ζούμε, αλλά τις ζούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μία διοίκηση Δαμιανίδη και να ξέρεις δύο, τρία, τέσσερα χρόνια ότι οδεύεις προς μία διάδοχη κατάσταση, προετοιμάζεσαι για μία δύσκολη κατάσταση, κινητοποιούνται οι πάντες στο σύλλογο για μία δύσκολη κατάσταση, ο κόσμος βρίσκεται δίπλα για να στηρίξει την δύσκολη κατάσταση και με τα χρήματά του και με την παρουσία του στο γήπεδο και επιλέγεις να κινηθείς προς το άστρο 99 γιατί τα περισσότερα χρήματα που οφείλει έχουν να κάνουν με το δημόσιο και τα διακανονίζεις και τα πληρώνεις με τον τρόπο που βρήκε να τα πληρώσεις ελέγχοντας την κατάσταση κάνοντας budget των 200, των 300.000 ευρώ με χρονιές που παίζεις χωρίς ξένους αλλά ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια σου ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο κυνηγά. Έχει οριοθετήσει του στόχου σε οικονομικό επίπεδο, και είναι τελείω διαφορετικό να βρίσκεται στην ομάδα αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο ο οποίο ελέγχει την κατάσταση ο ίδιο γιατί είναι μεγάλο Τα χρέη να είναι περισσότερα από όσα ήταν προ-99 και το χειρότερο να μην είναι στο ελληνικό δημόσιο για να μπει στο άρθρο 99 και να τα διακανονίσει, αλλά να είναι σε Αμερικανού αθλητέ και σε μάνατζε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να πάρουν τα χρήματα τους η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από τότε που ήρθε ο Λάσκαρη. Και βέβαια τότε είπε ότι σώσαμε τον Άρη από τη Β' Εθνική, αλλά πώ το σώσαμε. Ο Άρη χρειαζόταν να πληρώσει μια δόση του 99 100-200 χιλιάρικα, 300 πόσα ήταν και δεν τα είχε, όντω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε στην πορεία να βρει αυτά τα χρήματα, όπω και τα βρήκε με την πώληση παραδείγματο χάρη του Μποχωρίδη ή με την πώληση του Βεζέγκοφ που τα λεφτά πήγανε στα ταμεία του Άρη επί Λάσκαρη. Και την ίδια στιγμή τώρα και περιουσιακά στοιχεία δεν έχεις, παίκτες. Γιατί και του φλιώνει το συμβόλαιο λίγη και τα άλλα είναι μόνο ετή. Και με μια προσφυγή μπορεί ο καθένας να φύγει πάρα πολύ εύκολα. Και περιουσιακά στοιχεία δεν έχεις. Και δυνατότητα διαπραγμάτευσης δεν έχεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμα δεν έχεις ξεκινήσει την προσπάθειά σου για να σωθείς. Διότι οι μετοχές και τα πάντα όλα παραμένουν στον κύριο Λάσκαρη. Το μόνο που έχεις είναι μια κινητοποίηση από τον κόσμο, από κάποια μέλη του Ερασιτέχνη Άρη, από κάποιους παράγοντες του Άρη, από κάποιους αριανούς επιχειρηματίες, που όμως από μόνοι τους αυτή δεν είναι αρκετή για να σωθεί ο Άρης όσα κουπόνια και αν πουλήσει ο κόσμο, δίνει μια ανάσα στην ομάδα και μπράβο σε όλα τα παιδιά που βρέθηκαν χθε στο γήπεδο και από το ειστέρημά του έδωσαν το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ ή πόσα έδωσαν κάποια. Γιατί έμαθα και υπήρχαν και φίλοι που δώσαν και 700 και 800 ευρώ. Προφανώ πολύ καλύτερα οικονομικά. Αλλά μπράβο στον απλό οπαδό που πήγε και πήρε ένα κουπόνι έξτρα από το εισιτήριό του. Και βοήθησε έτσι την ομάδα και πήραν κάποια χρήματα σήμερα οι αθλητέ, οι υπάλληλοι. Λίγα μεν, αλλά κάποια χρήματα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά είναι η πιο δύσκολη ever. Θυμίζει ποδόσφαιρο τη χρονιά προγάμα εθνική. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν το συγκρίνουμε, το ποδόσφαιρο έπεσε για 5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα απαιτητά 15 στο σύνολο. Μαζί, 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 μαζί. Στο μπάσκετ τα 5 είναι σαν να είναι στο ποδόσφαιρο 100. Αν δεν έχει έναν ισχυρό επιχειρηματία που θα έρθει και θα είναι 5 πάλι. Για να τα βρει τα 5 να τα πληρώσεις, που μπορεί τα πέντε αν έχεις ικανούς ανθρώπους να γίνουν δύο, δυόμιση, τρία, αλλά εκεί. Να με τα ψαλίδια εννοώ. Αν δεν έχεις όμως κάποιον ισχυρό χρηματοδότη, τα πέντε στο μπάσκετ είναι σαν να είναι 50 στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό άνθρωποι που έχουν την οικονομική δυνατότητα και λένε ναι ρε παιδιά θα βοηθήσουμε. Ναι θα βάλουμε 100, 200, 300, 400, 500. Τα 500 από το 5 εκατομμύρια είναι το ποσοστό κάντε το, το 1 δέκατο είναι τόσο μεγάλο νούμερο για τον μπάσκετ και τόσο μικρό παράλληλα για τα χρέη που έχει δημιουργήσει η, Λέλεπα, η λέλαπα λάσκαρη Αδούμε δούμε, την άλλη τετάρτη είναι η γενική συνέλευση τουλάχιστον στο αγωνιστικό επίπεδο τα σύννεφα σε ένα μεγάλο βαθμό ε, έχουν φύγει Είναι μια νίκη σημαντική η ομάδα τώρα που δεν θα έχει και την Ευρώπη θα έχει ένα παιχνίδι όταν ε, ξαναρχίζουν βέβαια και πάλι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ε, δεν μπορεί κάποια βελτίωση ε, θα την παρουσιάσει το παιχνίδι θα πάρει αυτά τα παιχνίδια που πρέπει και από εκεί και πέρα ε, ε, θα τελειώσει αγωνιστικά έτσι όπως θα τελειώσει η χρονιά και άλλα είναι τα σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή Δυστυχώ δύο πράγματα χρειάζονται αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ και δεν υπάρχουν. Ε. Το ένα είναι χρήματα. <laughs> πολύ σημαντικό. <laughs> και το δεύτερο, οι άνθρωποι που θα πάρουν τι πετοχέ και την ευθύνη πάνω του. Δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι υπάρχουν, η διάθεση υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να πάρουν και όλα τα χρήματα πάνω του. Αφού τα μισά ή μεσοβέσικε καταστάσει, δεν τι επιθυμεί ο Λάσκαρη. Θέλει να ξεφορτωθεί, το καράβι το έχει στείλει πάνω στο παγόβουνο και θέλει να επιδείξει τώρα από το καράβι και να μην έχει καμία απολύτω ευθύνη πάνω του. Αλλά προφανώ ψάχνει για τρελού. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα που χρειάζεται η Κάε, ο μπάσκετ. Το είναι χρήματα που δεν υπάρχουν, γιατί δεν μπορεί, όπω πολύ σωστά είπε, μετά από κάθε εντό έδρα παιχνίδι ή σε κάθε εντό έδρα παιχνίδι να βάζει πλάτη ο κόσμο και να αγοράζει κουπόνια και να βοηθάει. πόσο να βοηθήσει και πώ να τη σώσει η κατάσταση. Ε, εγώ σου λέω το κάνει, πόσα δεν Δεν γίνεται έτσι το πρόβλημα όμω. Με αυτό σου λέω. ότι σε κάθε match έχουμε. Πόσα λεφτά μαζεύτηκαν χθε. 10, 15. 20. Και, και με τον 15. Στα υπόλοιπα 10, λοιπόν, παιχνίδια, πόσα είναι αυτά που δεν είναι 10, λιγότερα είναι. Εγώ σου λέω 10, μαζεύονται πάλι τα ίδια λεφτά. Μαζεύουμε 200 χιλιάρικα. Okay. Είναι μια ανάσα, χωρί καμία αμφιβολία. Πολλά θα καλυφθούν τρύπε. Όχι, εγώ σου λέω το υπέρτατο <σχελίδι> μπορεί να γίνει. <σχελίδι> θα καλυφθούν τρύπε, θα γλιτώσουμε την εγγυητική αρχικά και θα την πληρώσουμε και άλλε δύο φορέ. Και. και. είναι σαν τον μελοθάνατο που θα σηκώσει, το... <σχελίδι> α, θα κάτσε κάνει μια βόλτα και <σχελίδι> πέξι, θα ξαναπέσει. Ναι, δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Εδώ πρέπει να πάμε σε οριστική λύση. Και ή πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένα επιχειρηματία. Και για να βρεθεί βέβαια ο επιχειρηματία, σωστά λέει κάποιο, κάτσε ρε φίλε, δεν γίνεται να πάει από τον Λάσκαρι στον επιχειρηματία κατευθείαν. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέση κατάσταση που θα παλέψει, θα πολεμήσει. Προφανώ οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί που θέλουν να είναι στην ομάδα, ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι, είναι εύκολο όμως. Είναι ξεκάθαρο και αυτό νομίζω ότι θα διευκρινιστεί στον μέγιστο βαθμό. Την επόμενη εβδομάδα, που θα συνεχιστεί η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, πλέον εκεί δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώνια. περιθώρια. Θα πρέπει να, να ξεκαθαρίσουν και όλοι αυτοί οι επιχειρηματίε, οι άνθρωποι οι που εμπλέκονται στο τελευταίο διάστημα σε αυτή την ιστορία. Να, να Μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να αναλάβουν και τι μπορούν να αναλάβουν και μέχρι πού μπορούν να βοηθήσουν. Ούτω ώστε από εκεί και πέρα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και πού οδεύει η ομάδα. Απλά είναι τα, τα πράγματα. Εντάξει, είναι ε, ε, λογικό, ακούγεται λογικό και είναι λογικό. Ε, δεν μπορούν τώρα για. Ε, χρέη που δημιούργησε άλλος και τα έχει φτάσει δεν ξέρει κανείς γιατί δεν έχουμε εικόνα του λογιστήριου ε, να φύγει ωραία παίρνοντας το καπελάκι του και να τα υπομισθούν τώρα οι, τα, οι υπόλοιποι μα είναι παράλογο το <laughs> δεν έχουμε εικόνα βέβαια του λογιστήριου που φυσικά δεν έχουμε εμείς αλλά και αυτή λογική, να πω το εμεί. υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι αθλητές που έχουν το, 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 το μπάσκετ δεν έχει πάνω από 30 αθλητές τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν έχει πάνω από 10-20 προμηθευτές. Του δημοσίου τα ξέρουμε επακριβώς. Είναι δημόσιο. Πας στη ΦΑΕ, βλέπεις. 780 έχουν μείνει για το 99 και τα υπόλοιπα. Τα χρέη λοιπόν, επειδή εγώ ακούω για 4,5 και 5, αλλά... Με όλο τον σεβασμό στο... στο φίλο μου, τον Γιάννη Τον Ψηφίδη, και στο ποδόσφαιρο τον άκουγα να λέγεται 30. Και τελικά δεν ήταν 30, ήταν 15. Αντιλαμβάνομαι πώ πολλέ φορέ μεγενθύνονται τα νούμερα. ή λέμε ένα νούμερο το οποίο μπορεί στο χαρτί να είναι αυτό, αλλά επί τη ουσία να είναι άλλο. Μικρότερο ή, μεγαλ... ή και μεγαλύτερο ακόμα. Αλλά συνήθω το χαρτί είναι ένα, συνήθω μικρότερο πάει. Το καταλαβαίνω αυτό.

και μου πει αυτό με τον οποίο θα πάω να διαπραγματευτώ ότι κοίτα να δει αυτή η κατάσταση έχει ω εξή. 50 δεν μπορώ να σου δώσω, αλλά μπορεί από τα 50, αν τα κάνει 30, να πάρει τώρα στο χέρι κάποια και να κάνουμε ένα καινούργιο διαγωνισμό. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν αθλητέ και διαμεσολαβητέ. Αυτό το όλοι. Ναι, πού θα το δεχτούν. Δεν μπορεί ε? να υπάρχει και ένα-δύο που ναι. δεν, αλλά θα είναι ένα-δύο πλέον. Άρα αυτομάτω το νούμερο κάλλιστα μπορεί να πέσει να μειωθεί. Είναι σίγουρο θα μειωθεί το νούμερο. Αλλά γι' αυτό ξεκίνησα. Κάποιοι από πέκδες, σας πω, κάποιοι ότι, του παίκτε, α πούμε, κάποιοι από του Ότι αυτό που χρειάζεται η ομάδα πρωτίστω είναι χρήματα και στη συνέχεια οι άνθρωποι που θα τρέξουν το καράβι, γιατί τώρα είναι κυβέρνητο και θα πάρουν και την ευθύνη στι πλάτε του. Αυτό. Αυτά τα δύο χρειάζεται η ομάδα. Αυτά, λοιπόν, θα σας Για να ναι. έχει και στη συνέχεια φυσικά εννοείται και μια ηρεμία η ομάδα. Αυτά θα συζητηθούν την άλλη Τετάρτη που πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση 21. Βέβαια, σημειώνω και πάλι ότι ε, την Τετάρτη θα πρέπει να έχουμε τι λύσει έτοιμε. Και την Πέμπτη το πρωί, και, μάλλον Τετάρτη το βράδυ, ό,τι και να αποφασιστεί εκεί, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με του νομικού των τριών-τεσσάρων παικτών που έχουν, που έχουν πάρει αυτή την, 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 την αναβολή όσον αφορά την, την ΕΑ. ΕΕ. Γιατί αυτό που έχουν πει είναι ότι με παιδιά μα δεν έχει πάρει κανένα. Και ποιο να του πάρει αυτή τη στιγμή. Για διακανονισμού και τα λοιπά. Ποιο θα του πάρει. Και αν εγώ σου λέω του παίρνει. Του παίρνω εγώ. Και συμφωνώ στου διακανονισμού. Και βρίσκω ένα διακανονισμό φίλε ο οποίο είναι για τον Άρη Μπερεκέτ. Ο καλύτερο δυνατό. Δηλαδή μου χαρίζουν τα μισά και τα άλλα μισά μου λέω, να τα πληρώσω του χρόνου. Ποιο μου λέει με, ότι ο Λάσκα θα το υπογράψει. Γιατί δηλαδή, δεν και να το υπογράψω εγώ και να πάει στην νέα ο παίκτη. Η υπογραφή πρέπει να είναι θεσμικού φορέα. Τη ΚΑΕ, όχι του εραστέχνη, όχι ο ψηφίδη. Ποιο δεν μπορεί να υπογράψει ο ψηφίδη με τον Κούνοπα ή με τον Σίμτσακ ή με τον Γιάνκοβιτ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το να βρούμε τι λύσει, είναι και να μπορούμε να τι εφαρμόσουμε. Γι' αυτό για μένα είναι πιο δύσκολη από ποτέ η κατάσταση. Δεν ξέρω πραγματικά τι επιδιώκει πλέον ο κύριος Λάσκαρης και δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει αδιαφορία ή κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να έχει συνέστηση και ο ίδιος ότι όταν οι φίλοι του Άρη φτάνουν δημόσια να αναφέρουν ότι θα κατεβούμε στην Αθήνα, θα κατεβούνε στην Αθήνα. Θα κατεβούνε στην Αθήνα. Και αν θεωρεί ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ιδιότητά του στον Άρη κάνει ένα μεγάλο λάθο. γίνεται ακριβώ το αντίθετο πλέον κρυβόταν μέχρι πρότινος δεν ξέρεις τι με α, ότι... εδώ υπάρχει ένα, ένα θέμα ένα πρόβλημα ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί υπάρχει δηλαδή μια καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία η οποία ε, κάθε μέρα που περνάει ε, ζημιώνεται δηλαδή. είναι ζημιογόνος δηλαδή αυτή η εταιρεία άρα οι υπαλληλοί τη, οι αθλητέ, όλοι όσου απασχολεί, οι προμηθευτέ τη δεν πληρώνονται. Και πάλι καλά που είχε το θέμα το δικαστικό και πλήρωσε το, το δημόσιο, να. διότι δεν θα εξυπηρετούνταν ούτε το δημόσιο. Άρα εδώ υπάρχει ένα, ένα πρόβλημα μια ανώνυμη εταιρεία. Πού είναι λοιπόν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να πούνε, κύριε Λάσκα, τι γίνεται εδώ πέρα. Θα σου πει ότι σε έλεγξα, ρε φίλε, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πέρσι το, το, το καλοκαίρι και ήσουν τυπικό, είχε διακανονισμού. Το δημόσιο το πλήρωνε, γιατί αν η ζημιά έχει γίνει φέτο, αν την έχει αντιληφθεί. Από είναι. πέρσι ξεκίνησε, αλλά δεν μπορεί να πει ότι, OK, επειδή χρωστάει κάποια χρήματα, θα έρθω εγώ να το βγάλω. Όταν όμω πλέον είναι καθολική απέτηση του θεσμικού φορέα που λέγεται Ερασιτέχνη, ναι, υπάρχουν ναι, καταγγελίε ναι, των οπαδών. Τώρα νομίζω ότι ε, σιγά σιγά κινητοποιούνται και οι πολιτικοί. Του βλέπω. Λέγω, λένε, θα το δω, θα το κάνω. Εντάξει, τώρα, δεν το είναι το εύκολο όμω, παιδιά. Τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Γιατί, κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Γιατί παρεβαίνει η πολιτεία ε, για να σε ελέγξει, μα κομπανάει κανένα πρόστιμο, λέμε γιατί. Μα κυνηγά. Μα αφήνει, λέμε γιατί δεν παρεμβαίνει. Το ζήτημα είναι να γίνεται σωστά. Σωστό timing. Στον Άρη γίνεται ανάποδα πάντα. Στον Άρη κυνηγάνε για να πιέσουν τον Άρη και να ευνοήσουν άλλου και δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει ακριβώ για να φτάνουμε σε τέτοιε καταστάσει. Το ζήτημα λοιπόν να έχει και τι κατάλληλε επαφέ, του κατάλληλου ανθρώπου, του κατάλληλου. Του κατάλληλου τρόπου. Δείχνει η οικογένεια του Άρη, έστω και με τόσο, τόσο, τόσο αργά τα ανακλαστικά, που σε ένα βαθμό εγώ τα δικαιολογώ. Σε ένα βαθμό τα δικαιολογώ. Δεν μπορώ να ζητήσω άνθρωποι ευθύνε από του ανθρώπου γιατί δεν τα κάνετε νωρίτερα. Γιατί τρώγανε όλοι τον παπά του Λάσκαρη. Γι' αυτό. Γιατί υπήρχαν μέχρι και πριν ένα μήνα άνθρωποι που βρίζαν όποιον έλεγε για το Λάσκαρη ότι είναι στημένο και κατευθυνόμενο. Είτε από άγνοια είτε επίτηδε. Είτε γιατί έτσι έμαθαν να κάνουν. Γιατί το τελευταίο διετία αυτό έγινε. Στο ποδόσφαιρο να υπάρχει κριτική και χαμό και μπινελίκια και απαξίωση. Και στο μπάσκετ μην μιλάτε για το Λάσκαρη. Λάσκαρι, λάσκαρι θέλει, πάρε την ΠΑΕ. Αυτό γινόταν επί δύο χρόνια. Και η όποια φωνή κριτική είτε δέχονταν επίδεση είτε θάβονταν. Που αρχικά σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Ναι, να γίνει. Καθίστερα, παιδιά. Μπορεί να τρει μήνε, τέσσερι, μήνες, πέντε μήνε, έξι μήνε να λε για αυτόν τον άνθρωπο που αποδεδειγμένα έχει βάλει χρήματα, να σεβαστούμε τα χρήματά του. Το σέβομαι 100% και το λέω και εγώ. Είναι άλλο αυτό όμω, και άλλο δύο χρόνια μετά, και ενώ πλέον έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, να επιμένουν κάποιοι. Το καλοκαίρι, στην παρουσίαση του Γιαννάκη. Task forces και project plan. Και να προσπαθούν να με πείσουν ότι, είπε ο άνθρωπο, με τα έσοδα που έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε. Κάτσε ρε φίλε, και τα παλιά πώ θα πληρώνει θα κάνουμε ένα budget με τα έσοδα που έχουμε και το υπερασπιζόσασταν πολύ αυτό που, έλε... που είπε τότε όταν σας είπαμε ότι πως θα γίνει και το ένα και το άλλο δεν γίνεται Τέλο πάντων την άλλη Τετάρτη ελπίζω πραγματικά να, να βρεθεί η λύση να... να βρεθεί η λύση να προταθούν και να υπάρξουν αποφάσεις για πιθανές λύσεις και ο Θεός βοηθός σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κίμη στην Χαλκίδα. Ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλή παρουσία της Κίμης εντός έδρας. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι η Κίμη είναι ένα βαθμό κάτω από τον Άρη και ο ΠΑΟΚ είναι ένα βαθμό πάνω από τον Άρη. Άρα ή θα υπάρξει προσπέραση από την, την Κίμη ή θα υπάρξει ισοβαθμία με το, με τον Άρη. Και παράλληλα θα ξεφύγει ο ΠΑΟΚ είτε τρεις βαθμούς, είτε δύο βαθμούς από τον Άρη. Είναι 23 οι βαθμοί του ΠΑΟΚ, 22 του Άρη και 21 της Κίμης αυτή την ε, στιγμή. Ο Άρης, που με τη θυσή του Νίκη, έβαλε και μια ε, τρίτη ομάδα ε, από κάτω στον πίνακα της ε, βαθμολογίας. Μιλάμε για τον, ε, 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 την ομάδα της Λάρισα, τον ε, Φάρο. Θα δούμε και τα ονόματα, προσέχουμε και τα ονόματα. Γιατί τα έχουν αλλάξει. Έβαλε και τον Φάρο λοιπόν από κάτω στην βαθμολογία εκτός από τα τρίκαλα και τον ε, Πανιόνιο που είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πώς συνεχίζουμε ε, να πω ότι έχουν βγει και τα ειστήρια όπω ανακοίνωσε η ΠαΕ του αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσα. Είναι στι ίδιε τιμέ όπω από το ξεκίνημα τη σεζόν. Με 5 ευρώ δηλαδή στα δύο πέταλα, 10 ευρώ στη θύρα 2. 15 ευρώ στη θύρα 9, 20 ευρώ στην θύρα 7 των επισήμων δηλαδή και στα VIP είναι το πιο ακριβό των 40 ευρώ. Για το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται ο πρώτο γύρος του πρωταθλήματο. Σήμερα θα κάνω του Βικελίδη σήμερα. Μετά από καιρό. Με δύο προβλήματα τραυματισμών. Πέρα από την τιμωρία φυσικά του Διαμαντόπουλου, θυμίζω, ο οποίο δεν θα παίξει την Κυριακή ο Κάσος είναι απόν με πρόβλημα στο γόνατο με μια κάκωση από το κουβαλάει, όπως σας είπα στο ξεκίνημα από το παιδί με τη Σπάρτη και θα είναι από και από τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν ενώ έχει ένα θέμα με το πέλμα του ο Χρήστος ο Μπούρμπος ο οποίος ήταν και αυτός σήμερα εκτός και επειδή πλησιάζει το Μάτς Κυριακής λογικά από ό,τι λέει και ο γιατρός μάλλον θα μείνει εκτός από αυτό το παιχνίδι και θα... δεν θα είναι δηλαδή πιθανότητα ούτε καν στην αποστολή της, της ομάδας αφού τον ενοχλεί οπότε μπαστακός και πάλι στην επίθεση αφού είναι τιμωρημένο ο Διαμαντόπουλος θα πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει μια αλλαγή στο ένα άκρο της επίθεσης αφού δεν θα παίξει ο Κάσος λογικά θα είναι ο Πασάς από ό,τι φαίνεται αυτό που θα παίξει αντί του τραυματία κάσου. Άλλε αλλαγέ δεν, δεν βλέπω. Οι υπόλοιποι δηλαδή θα είναι όσοι έπαιξαν και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή ο Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, ο Τζανακάκη δεξιά και ο Βαλεριάνος αριστερά, το σταθερό δίδυμο στην άμυνα ο Δελιζήση με τον Σόουζα, το σταθερό δίδυμο στα Μιντικά χαφ με του δύο παίκτε που έχουν κερδίσει από το ξεκίνημα τη την εμπιστοσύνη του προμονητή, Ο Μουμίν με τον Τζόγλου. Ο... Στο 10 θα είναι ο Χαντί. Στη μία πλευρά ο Πλατέλα, στην άλλη ο Πασά του και στην κορυφή ο Μπαστάκο. Αυτή εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί είναι πέμπτη σήμερα, θα είναι η ενδεκάδα κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσα, η οποία έχει μια, ένα τιμωρημένο, δύο τιμωρημένου, Uh, τον Πιτέλη και τον uh, Θεοδωράκη, να στο ο Πιτέλη και να χάφ, όχι, να στοπέρνει ο Θεοδωράκη, ο Πιτέλη, δύο βασικοί πάντω προσφερειστέ καρίζεσαι οι οποίοι θα είναι εκτό από το παιχνίδι τη uh, Κυριακή. Είναι και τριήμερο, δεν ξέρω τώρα πώ θα απουσιάζουν από την uh, Θεσσαλονίκη ή όχι. Όπω και να έχει πάντω uh, το παιχνίδι είναι σημαντικό για να έρθει ακόμη ένα τρίποντο. Θα δούμε, θα γίνει και το Σάββατο σε ένα μάτι το οποίο υπάρχει ε, ενδιαφέρον, αυτό τη Σπάρτη με τον Όφη. Και εάν υπάρξει απώλεια δηλαδή για τον Όφη και νίκη ταυτόχρονα του Άρη, τότε μπορεί να αυξήσει και άλλο την διαφορά του ο Άρης από τη δεύτερη και την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα για να ολοκληρωθεί έτσι με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Από την Football League ανακοινώθηκε και επίσημα, πιο συγκεκριμένα από την ε, διεύθυνση ε, αδειοδοτήσεων, τον κύριο, του κύριου, Δημητρίου δηλαδή, ότι υπάρχει παράταση στην ε, κατάθεση των φακέλων της επιτήρησης, στην πρώτη φάση δηλαδή ουσιαστικά της αδειοδότησης, αυτή της επιτήρησης, ε, ενώ θα έπρεπε αυτή την εβδομάδα να τους καταθέσουν οι ομάδες της Football League, οι οποίε διαμαρτυρήθηκαν φυσικά και πήραν παράταση και θα τι καταθέσουν στο τέλο του μήνα, δηλαδή στι 28. Έχουν δηλαδή από σήμερα άλλε περίπου δύο εβδομάδε στη διάθεσή του οι ΠΑΕ για να ετοιμάσουν. Και εκεί θα έχουμε μια εικόνα και για την αδειοδότηση, φυσικά όπω καταλαβαίνετε. Είναι κάτι παρόμοιο, δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια θα προσκομίσει. Ε, εντάξει, λείπουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν όπω την αδειοδότηση με τα αθλητικά κριτήρια. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή η αδειοδότηση, κάτι μεγαλύτερο και σε όγκο ασφαλώ, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία και μια εικόνα θα την έχουμε και από το φάκελο επιτήρηση που θα καταθέσει η ομάδα σε περίπου δύο εβδομάδε. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει ε, οφειλέ που υπάρχουν. Είναι στην τελική ευθεία με κάποιου ποδοσφαιριστέ για να ε, ε, κλείσει αυτά τα, αυτά τα θέματα όπως σας έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ΤΑΤΟ, ΣΥΛΙΤΣ αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις οι οποίες ε, αποτελούν ένα αγκάθι και λογικά μέχρι ε, το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί υπάρχουν και μια-δυο μικροεκκρεμότητες οι οποίες λογικά και αυτές θα τακτοποιηθούν τις επόμενες μέρες, αυτές τις δύο περίπου εβδομάδες που απαιτούνται προκειμένου ο Άρης να μην έχει κανένα απολύτω πρόβλημα με την ε, το φάκελο επιτήρηση, όπω λέγεται, αυτή η πρώτη φάση ουσιαστικά τη ε, αδειοδότηση. Καλά, λοιπόν, ο φάκελο προφανώ καταδείχεται μέχρι τι 28 ε, μετά Μετά θα μπορεί να συμπληρώνει προφανώ και κάποια έγγραφα, κάτι τέτοιο θα γίνεται. Κάτσε, Εγώ πιστεύω θα πάρει και άλλη παράταση. Γιατί αυτό που έλεγε ο Λεουτσάκο ε, σήμερα ήταν ότι ε, δεν είναι δυνατόν ε, η Super League με όλα αυτά τα έσοδα να είναι 31 Μαρτίου και η Football League να το έχετε 16 Φλεβάρι αρχικά και να το μα δίνετε 28 Φλεβάρι. Ε, εντάξει. Ο Άρη, όπω και να έχει, πρέπει να είναι συνεπή. Πρέπει μέχρι 28 Φεβρουαρίου να τελειώσει τα θέματα με τον Ντάτο, τον Νίλτ. Γιατί αυτά είναι που, που γνωρίζουμε. Έτσι, τώρα, Αν υπάρχει και, κανένα, και τίποτα άλλο και δεν το ξέρουμε, ε, α μα το πούνε. Αλλά λίγο πολύ εντάξει, νομίζω ότι άντε να βάλω και άλλα 30-40 χιλιάρικα δεξιά και αριστερά, 2 χιλιάρικα στον ένα, 3 χιλιάρικα στον άλλον, κάτι τέτοια που πέρσι ε, τα αντιμετωπίσαμε πολύ επιπόλαια. Γι' αυτό η ομάδα πήρε σε δεύτερο βαθμό την, την αδειά τη και όχι σε, σε πρώτο. Φέτο φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν αυτά τα πράγματα και θα πάει 100% συνεπή όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Να κάνει και όλη την υπόλοιπη χαρτούρα, είτε είναι ισολογισμοί, είτε είναι τα χαρτιά που πρέπει για την άμη κάπα. Προφανώ και δεν έχει καλυφθεί αυτό το 1,2 που έχει περίοδο. Έχει λήξει, έχει. αλλά έχει 6 που μπορεί να το ανανεώνει. Είναι βάσει του νόμου μπορείς μπορεί να έχει, νομίζω, μέχρι 6 εξάμηνα μπορεί να το κάνει. Ε, δηλαδή να, να παίρνει. ή πεντάμινο. Ε, Πέσω. Είναι ναι. πεντάμινο και το οποίο έχει παραδείγματο. Πε Πέσω ότι είναι πέντε, εξα, 5 ή έξι πεντάμινα. Είτε πεντάμινο, το εξάμεινο ναι. τώρα μα πιάνετε λίγο, δεν είμαστε και ούτε φιλοτεχνικοί είμαστε, ούτε. Τέλο πάντων, ε, τρός, αλλά, ένα διάστημα ενό δύο χρόνων, να το πω έτσι. Είναι το οποίο έχει παρέλθει φυσικά από τότε που αναγγέλθηκε. Η αύξηση με το οποίο δεν καλύφθηκε. Εξ ολοκλήρου, ναι. Κοίταξε, εγώ, εγώ από αυτό που υπολογίζω με βάση τα χρήματα που διατίθενται. Σε ποδοσφαιριστέ και πρώην Γιατί όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνεται ο Ταυλαρίδης Ο Τάτος, ο, ο οποιοσδήποτε Μπαίνουν στην ομάδα από τον Καρυπίδη Και μπαίνουν με αυτή τη μορφή Μπαίνουν με τη μορφή που μετά μετοχοποιούνται Έτσι για να καταλάβετε Ε, αυτά πόσα είναι, 300, 400, 250, 380 423 Αυτά λοιπόν τα λεφτά ε, Καλύπτουν το... Την άξιση του κεφαλαίου που απαιτείται Για να είσαι συνεπής ε, Στο Στο συν πλήν. Για να καταλάβετε, δηλαδή αυτό είναι, το, το, είναι λογιστικό το θέμα και φαντάζομαι ότι ε, θα γίνει η κατάλληλη δουλειά από τον ε, λογιστή για να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει το, το όλο θέμα. Φτάξτε, να θα... δημοσιευτεί και ο ισολογισμός. Φτάξτε, που εκεί θα να έχουμε να... μια εικόνα για τις ζημίες που τυχόν θα εμφανίσει η εταιρεία γιατί λογικά η περσίνη χρήση ήταν ζημιογόνος, η πρώτη δηλαδή η, η, η χρήση αφού η ομάδα δεν βγήκε <laughs> στην, ε, στη Σούπερ Λίγκα. Να έχουμε μια εικόνα και να είμαστε φυσικά εννοείται για να μην ξαναβρούμε μπροστά μα τέτοιου είδου προβλήματα. Αλλά είναι λίγο πολύ αναμενόμενο από την άποψη ότι η ομάδα δεν βγήκε. Έκανε κακέ επιλογέ στο μεταγραφικό σχεδιασμό, τι οποίε εξακολουθεί να πληρώνει. Και εξαιτία αυτή τη υποχρέωση που έχει να τακτοποιεί, δηλαδή τα Βλαρίδε, Αντρέου, Καράμπελα, Ρόβα, Τάτο, Ήλιτ και λοιπέ δημοκρατικέ δυνάμει, είναι όχι ω άμεση συνέπεια όλο αυτό να μετακυλίονται κάποιε οφειλέ στο φετινό ρόστερ τη ομάδα. Και δηλαδή, και στου παίκτε λιγότερο βέβαια σε αυτού που ήρθαν φέτο στην ομάδα, οι οποίοι έχουν μικρότερο άνοιγμα, και κυρίω στου ποδοσφαιριστέ που κουβαλούσαν τα οφειλούμενά του και από την περσινή χρονιά και συνεχίζουν και φέτο στην ομάδα. Είπαμε, αυτά θα πάνε του χρόνου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μοάριστο το κάνει. Οποιαδήποτε, το εδώ το κάνουν ομάδε Super League. Εδώ βλέπω Παράθυνα που έχει φτάσει Πόσα εκατομμύρια δείτε, ευρώ. Βλέπετε, απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή Εναι, ναι. για να μην ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, οκ, okay, το περιμένουμε, το ξέρουμε, σας το αναλύουμε. Είναι η διαφορά με είναι τον λογικό. μπάσκετ. Και είναι λογικό, το Σας εξηγούμε για ποιο λόγο θα γίνει δηλαδή αυτό. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα, δεν την έχει ο Καρυπίδης. Ε, Και το λέει ο άνθρωπο ότι δεν την έχει. Ε, να μπει και να πει: Έλα, Μαρκώ, ναι, το άνοιγμα, 500 Τα δίνω τώρα αύριο το πρωί και ξεπερδεύω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει, εξαιτία όλων αυτών που σα περιγράφουμε, θα υπάρχει μία ζημιά. Εγώ η οποία προσωπικά ευελπιστ... δεν περίμενα να ναι. υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα για αυτά που δίνει φέτο. Ναι. Δεν ε... το περίμενα. Η οποία ευελπιστεί ότι θα την καλύψει με τα αυξημένα έσοδα που θα προκύψουν. Από την, με το καλό άνοδο τη ομάδα στη Super League. Απλά, παιδιά, μην τρελαθούμε στι εξαλλοσύνε με το που εξασφαλίσει Ελά, η ομάδα τώρα. την άνοδο και αρχίσουμε και μοιράζουμε συμβόλαια δεξιά και αριστερά. Λίγο ηρεμία. Την ανοίξουμε συμμάζεμα. την κουβέντα τη μέρα που να, θα ανακοινωθεί μπράβο. ότι πήραμε την άδεια. Και την κουβέντα την ανοίξουμε τότε και να γιατί πιστεύω ότι και στο αγωνιστικό θα έχει ξεφύγει η ομάδα. Ε, να γίνει λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στι προηγούμενε ημερομηνίε. δεν μπορώ να πω ότι δεν το πάει καλά. Αλλά το πάω καλά μέχρι το υλοποιώ έχει διαφορά, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην ομάδα. Σα το έχουμε πει από το ξεκίνημα τη σεζόν. Αλλά όλα αυτά εντό και εκτό ευκαιριών θαύονται στο βωμό τη ανόδου. Ναι. Αλλά δεν θα υπάρχει καμία και από εμά. Θα είμαστε λίγο πιο αυστηροί, Αν θέλετε να το πούμε έτσι. Γιατί και ε, ο, το ταβάνι μα πρέπει να, να ανέβει να ψηλώσει, σε πάρα πολλά ζητήματα. Ε, γύρω από την ομάδα όσον αφορά την λειτουργία της, την καθημερινότητά της δηλαδή τα πράγματα που πολλές φορές είναι αυτό που λέμε οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά Η Μπορεί ανοχή τώρα... υπάρχει Λίγο. Άστο τώρα. τώρα αυτό δεν πειράζει με το καλό να βγει ομάδα αυτό που λέμε δηλαδή όλοι λίγο πολύ Να σου πω κάτι Το αξίζουν σε ένα βάθμο κιόλας με τα χρήματα που διαθέτουν Δηλαδή αξίζουν μια ε, Δεν γίνεται να πληρώνει τόσα χρήματα και εμεί να ασχολούμαστε με το χόρτο που κανονικά είναι τραγικά απαράδεκτο αυτό που γίνεται με το χόρτο. Αλλά δεν έχουμε μία ομάδα υποφυσιολογικέ συνθήκε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φυσιολογικέ οι συνθήκε με όλα αυτά που βιώνουμε. Δεν είναι φυσιολογικέ και δεν μπορούμε να είναι φυσιολογικέ. Να υπήρχε κάποιο άλλο με λεφτά, όπω λέει, να πει 500. Μπράφ! Ωπα! δεν γίνεται, ρε, κύριε, να έχει αυτό το γήπεδο. Εντάξει. Δεν γίνεται να πρέπει να μα ε, κλέψουν τρει ε, φορέ ε, για ε, να μπει η security στο, ναι, ε, στο διά, ρίσιο. Διαφωνώ στο χορτάρι. Όχι, το καταλαβαίνω για τα έξοδα και για τα χρήματα. Απλά διαφωνώ αν ότι είσαι μια ομάδα που ξέρει ότι στο γήπεδο σου οι περισσότερε μα θα σε περιμένουν. Άρα θα πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο, θα πρέπει να δημιουργεί και αυτό ο αγωνιστικό χώρο δεν σε διευκολύνει. Σε τι έλεγαν οι ποδοσφαιριστέ μετά το μάτι του, του Πανεσαιραϊκού που μιλούσα έξω από τα ποδοτήρια. Άκουσα το δεν ρε φίλε. Τρει βγάλαμε ποδε... δύο ποδοσφαιριστέ και οι δύο για το χόρτο μου είπαν. Και λέγανε τι ωραία να παίζαμε λέει, κάθε φορά. <laughs> σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Το οποίο το, το κλείνουν και θα παίζουν στο άλλο το γήπεδο γιατί δεν του αρέσει. Λέω, παιδιά, αν δεν βλέπετε καλά, ελάτε να δείτε λίγο και το, ναι. <laughs> το Βικελίδη. πρόσεξε λίγο. Ε, Εν τω μεταξύ, ε, έχει βελτιωθεί λίγο ο Χλό στο Λίνκι παίκτε σε σχέση με το πώ ήταν στην αρχή τη σεζόν. Α πούμε, δεν ξέρω, το πατάω, δεν παίζω ποδόσφαιρο εγώ, αλλά η εικόνα του πατήσα από πάνω είναι αποκαρδιωτική. Θυμάσαι όμως τη ζωή του Ιντζόγλου. Μέσα... Ναι. Είναι καλύτερο λέει, από ό,τι φαίνεται ότι είναι. Ά, <laughs> απλά δεν είναι αυτό που θα δεν θέλαμε είναι. να είναι. Ε, όχι, είναι τραγικό τώρα, σε παρακαλώ. Δες, Βλαδή, να πούμε για το μάτι στην Κίμη. 13-17 κερδίζει ο Πάοκ. 4 και 30 για τη λήξη του πρώτου 10 δεκαλέπτου. 13, επαναλαμβάνω, 17. Ένα τρύπο τώρα από το Μανολόπουλο Πού τι κάνει, ρε φίλο αυτό. 16-17. Το ίδιο σου το έχουμε με το Μανολόπλου, να ξέρει. Πέκτη ο οποίο πέρασε και από τον Άρη και είχε 0 στα 5 τρύποτα όταν έπαιζε. Όχι ψέματα, ένα στα 5 είχε το παιδί. Λοιπόν, ε, αυτά σε σχέση με το ε, μπασκετάκι. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλο, 16-19 με καλάθι του Μαργαρίτη. Ε, απλά σα τα επαναλαμβάνουμε πάρα πολλέ φορέ και είναι αυτό ακριβώ η διαφορά που σα έλεγα σε σχέση με το ε, μπάσκετ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει, τι ακριβώ γίνεται, τι, τι υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον ξέρουμε, αν θέλετε, και εμεί δημοσιογραφικά προ το ποια κατεύθυνση να πιέσουμε, όσο όση πίεση και αν μπορούμε να ασκήσουμε εμεί. Γιατί, ό,τι και να λέμε εμεί, αν δεν έχει ε, η ομάδα να δώσει τα 18 που χρωστάει στον τάτο. Αν δεν είχε από τα 43 που έδωσε τα 25, ε, Ό,τι και να λέμε, εμεί πλήρω, στον τάτω, πλήρω, στον τάτω, πλήρω στον τάτω, τον τάτο, πλήρω τον τάτο, πλήρω τον τάτο, δεν πρόκειται να πληρώσει. Επειδή βλέπουμε όμω ότι γίνεται προσπάθεια, την αξιολογούμε ανάλογα και γι' αυτό κάνουμε και υπομονή σε κάποια άλλα ε, θέματα και ζητήματα. Η κήμη περνάει μπροστά. 20, 19, 3 και 15 πριν τη λήξη του πρώτου ε, δεκαλέπτου. Θα πάμε στο διάλειμμα των 6,5. Ε, και θα επανέλθουμε με το τελευταίο ημίρο τη ε, εκπομπή να, να, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το, για το ποδόσφαιρο. Γιατί σήμερα, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπή, αναλωθήκαμε περισσότερο στο μπάσκετ. Να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο και να πούμε και δύο πραγματάκια στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί έχουμε παιχνίδι την, την Κυριακή. Έτσι, να, να κάνουμε και λίγο πιο ποδοσφαιρική κουβέντα με τον Αλέξη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Πρώτο δεκάλεπτο στην ε, Κίμη. 24-27 προηγεί το ΠΑΟΚ ε, μετά τα πρώτα 10 λεπτά και ένα τρίποντο τώρα για τους γηπεδούχους, είναι εύστοχο και πάλι. Έχουν πολύ καλή ομάδα αυτή η της Κίμης. Ε, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ μετά την ε, έλευση εκεί του Μακφάντεν, ένας παίκτη ο οποίος δεν ήταν τίποτα φοβερό παίκτη στον ΠΑΟΚ, αλλά του είχε ταιριάξει εκεί το όλο κλίμα. Και βέβαια πρέπει να πω, ε, ανεξάρτητα από το αν παίζει τώρα με τον Μπάο και η Κίμη, ότι η Κίμη και ο Προμηθέας την χάνουν απίστευτης διαιτητικής εύνοιας. Ε, βλέπω και τώρα κάποια σφυρίγματα είναι ψιλοπερίεργα. Αλλά ειδικά ε, και το μάτς, το Κίμη Άρης ήταν η σφαγή του αιώνα. Αλλά εμεί μένουμε βέβαια στην εικόνα ότι ο Άρης ξεφτυλίζεται από τα δικά του λάθη και χάνει 20-25 πόντου, Αλλά μέχρι να φτάσουμε αυτό, όταν παραδείγματο χάρη στον Προμηθέα, προηγείται με 10 πόντου και δίνει 6 συνεχόμενα ανάποδα σφυρίγματα και το μείον 10 γίνεται συν 5 για τον Προμηθέα. Μετά είναι εύκολο μια ομάδα όπω ο Άρης με πάρα πολλά προβλήματα να καταρρεύσει. Τέλο πάντων. 27-27, 9 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ε, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Α1 του, του μπασίδε, Έλεγα για ποδόσφαιρο. Ποιο είναι ο στην Κίμη είναι αυτός που ήταν πέρσι στα Τρίκαλα. Ο Καστρίτσης. Καστρίτης. Έτω... Δηλαδή, μπράβο, έτσι. Αυτός. Εξελίξιμος, θεωρείται από τους ανερχόμενους προπονητές. Σοβαρός είναι, έχει κάνει, έκανε αρκετά καλή δουλειά πέρσι στα Τρίκαλα και κάνει και μια πολύ καλή δουλειά δεδομένων των συγκυριών και των όλων καταστάσεων στην Κίμη. Εκεί κοίταξε, η Κίμη θεωρούνταν μαζί με τον Πανιόν φαβορή για να πέσει μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή στους ξένους. Έχει πάει και την ομάδα στη Χαλκίδα εκεί πέρα, μια χαρά. Λοιπόν, ε, αυτά όσον αφορά με τον Μπάση, 27, 27, 8 και 50 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ε, λέγαμε λοιπόν για το ποδόσφαιρο, για τα αγωνιστικά. Είπε ο Αλέξης ότι θα έχουμε δύο απουσίες του Διαμαντόπουλου και του Κάσου. Ε, έχω την αίσθηση ότι ε, θα κάνει κάποιες αλλαγές ο κύριος Πανός της, την αναγκαστική αυτή με τον Κάσο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο Πασά ή ο, 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 ή ο, ο Το πιο πιθανό είναι ο Πασά γιατί ε, βοήθησε πάρα πολύ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα με, την, με τον Πανσεραϊκό. Ντούνι το και... ήταν δύο μάτσε εκτό αποστολή. Ε, Νούτα ναι. Και ε, λογικά θα επανέλθει στην αποστολή αυτή τη φορά. Ένα. Και λογικά θα πάρει και χρόνο συμμετοχή ε, ε, ξανά. Ένα παιδί το οποίο θυμίζω ότι μέχρι. Το μάτι του Εργοτέλη ήταν στα ζήτητα. Ε. Ήταν εκτό πλάνο σχεδόν. <laughs> Κοίταξε, ήταν αυτό που την πλήρωνε περισσότερο Είναι... ε... και με, με, με τα έξι εξτρέμ που είχε η ομάδα. Μπαίνει στο μάτσο με τον Εργοτέλη και κάνει πολύ καλό μάτι. Βοήθησε τα μέγιστα στην ανατροπή. Και από τότε είχε μια τακτική παρουσία στην, στην ομάδα, βοήθησε αρκετά. Γιατί στο, στον, στον Λάρισα δεν έβαλε τον κόλπο. Ναι, βέβαια. Και γι' αυτό το λέω ότι βοήθησε πολύ. Και ξαφνικά στα Νομίζω... δύο παιχνίδια έμεινε εκτό αποστολή. Και. Ε, χωρί να συντρέχει μάλιστα και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα κάποιο λόγο, ούτε κάποιο τραυματισμό δηλαδή είχε. Εσύ έχει έξι παίκτε εκεί, δεν γίνεται. Αλλά... Δεν γίνεται εσύ, Άλεξ. Έχει ε... έξι παίκτε για δύο θέσει. Εγώ καταλαβαίνω τώρα, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα για ποιο λόγο ήταν εκτό αποστολή. Αλλά... Εντάξει. Γιατί. Ναι. Άλλα είναι τα θέματα. Είναι... Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Μέστε. Ναι. Ε, Τέτοιο, όχι. Όχι, μάντις. Το άλλο πώς το λένε. Με χρησμού. <laughs> Μιλάει. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ο Ντούνι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και τη βοήθησε την ομάδα φέτο. Οπότε, οπότε χρειάστηκε και νομίζω ότι θα ξαναπάρει. Θα επιστρέψει και θα ξαναπάρει την Είναι πάρα ευκαιρίες. πολύ δύσκολο Και είναι και για τα παιδιά, συγγνώμη. Είναι για τα παιδιά. Στην κατηγορία που ανέφερε πριν. Ναι. Παιδιά τα οποία έχουν λαμβάνει, από έχουν λαμβάνει από πέρσι και έχουν κάνει υπομονή και γι' αυτό και μόνο θα πρέπει αυτά τα παιδιά να, να, να τα σεβόμαστε, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Ανεξάρτητα από το αν είναι καλό, κακό, αξίζει, δεν αξίζει τα λεφτά, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα του βγάλουμε όλου άχρηστου και θα του διώξουμε όλου. Γιατί η ομάδα δεν ανέβηκε. Από αυτή, υπό αυτή την έννοια το λέω. Αλλά παιδιά τα οποία κάνουν υπομονή και βοηθούν την ομάδα και υπογράφουν και, τις, και τα σχετικά χαρτιά χωρί να έχουν πάρει το σύνολο των χρημάτων του ή οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να, ε, να τα σεβόμαστε. Και πάντως εγώ θεωρώ ότι ο Ντούνη ταιριάζει περισσότερο στον Άρη που παίζει εκτό έδρα. Επειδή είναι ένα κοντό παίκτη, πιο γρήγορο αφέστατα από, ε, με την μπάλα στα πόδια, ε, στην κόντρα επίθεση. Φάνηκε και στο παιχνίδι αυτό και με τον Εργοτέλη και με τον Απόλυν Αλάρη. Στο ένα επειδή ακριβώ είναι καλό τριμπλέρ και ε, έχει το ένα εναντίον ενό. Είναι... Έχει αυξομοιώσει όμω το Βικελίδη. Έχει, έχει, έχει πολλά. Γενικότερα έχει αυξομοιώσει την απόδοσή του. Αυτό να. είναι το πρόβλημά του από την πρώτη φορά που. Από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στον Άρη. δεν είναι, στην δεν καριέρα είναι του εδώ. Κακό παίκτη δηλαδή. Ποτέ είναι δεν ήταν. Αλλά έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του που δεν του επιτρέπουν να έχει σταθερό ρυθμό και αυτομάτως και μια σταθερή θέση στην δεκάδα της εκάστοτε ομάδας του αλλά ε, μπορεί να βοηθήσει και εντό, γιατί επαναλαμβάνω έχει, ε, είναι τεχνικά από τους πιο άρτιους για τη συγκεκριμένη θέση στα πλάγια της επίθεσης ε, είναι, μπορεί να παίξει το ένας εναντίον ενό, είναι καλός τριπλέρ ε, μπορεί να βοηθήσει και πηγαίνει και στον κόλ Θυμίζω ότι πέρσι και τα γκολ και πρόπερσι. Δηλαδή, είναι παίξι που δεν πάει στον γκολ να από του πλάγιου επιθετικού, δηλαδή αυτό που έχει τη μεγαλύτερη έφεση νομίζω στο σκοράρισμα από, τους από αυτού που ε, έχει, ναι, έχει. Ο Πλατέλα. Ναι, από αυτού που, που είχε ναι. τα τα δύο προηγούμενα χρόνια ναι, και φέτο. Εντάξει, και ο πλατέλας, εννοείται. Έκανε μεγάλη διαφορά και το σημαντικό προτέρημα του Πλατέλα επίση τα πολύ καλά χτυπήματα που, που έχει που ειδικά το χτύπημα που κάνει στο φάουλ, στο γκολ του Σόζα είναι εξαιρετικό, το συζητάω Ναι, αλλά είδε και το πολύ καλό χτύπημα του Βαλέρι... χτύπημα δεν είναι ακριβώ χτύπημα του Βαλεριάνου γιατί είναι... του κάνει την πασούλα ναι. δεν θυμάμαι τώρα ποιος του ο Ντελζή, νομίζω του στρώνει την μπάλα και εγκινήσει κάνει το... Ε, το γέμισμα για το 2-1 στο Διαμαντόπουλο. Πολύ καλό, πολύ καλό χτύπημα και αυτό. Είναι... Εντάξει, ο Βαλεγανό έκανε νομίζω το τέλειο τη προχθέ τη ΣΕΡΕΣ και, πα... και θυμίζω ότι ένα λόγο που το έκανε ήταν γιατί τα πήρε το κρανίο. Το πω έτσι λαϊκά. Και τον και βρίζανε. Αυτού που τον βρίζανε από, από το Ε, βάλουμε δύο, ένα από... την Κυριακή να το ξαναβρίζει. Και το λέω γιατί ήμουν ακριβώ από, από πάνω. Έβριζε. Είναι ακριβώ. Και και μιλάμε από τον Πινελίκη που πήγε σύννεφο, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή τώρα άνοιξε σου λέει, διάλογο. Δεν γίνονται αυτό. Εκεί που το μάτι δηλαδή, ναι. δηλαδή, δηλαδή κοιτούσε αυτά που τα τεκτενόμενα του γόρου, ήξερε να κοιτά τώρα και τι κάνουν ο Βαλεριάνο με αυτού που ήταν από κάτω. Mm -hmm. Έχανε ανοίξει διάλογο κανονικά. Αυτό. Βαίνει τον κόλ του Σόζα και τον δείχνει. <laughs> το, 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 τελειώνει το μάτι, τον ξαναδείχνει. Μιλάμε τώρα για. Σύριαλ, πραγματικό. Μάστε. Mm -hmm. Γιατί το είπα για τον Τούνι Πασά. Μιλες, Πασάς. Ε, γιατί με δεδομένη την απουσία του Διαμαντόπουλου ε, πρέπει να έχει και μια εναλλακτική στη θέση του Μπαστακού. Δηλαδή okay, ο Μπαστακό ξεκινάει και τα λοιπά Αν δεν πάει καλά, δεν πρέπει να έχει ένα παίκτη ο οποίο θεωρητικά θα μπει να βοηθήσει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο παίκτη πλην Πασά. Αν τη που ο Διαμαντόπουλο είναι εκτό. Έχει άλλο φορ δεν το ξέρω. Όχι, δεν έχει. Γι' αυτό το είπα. Θα μου πει: μπορεί να πάρει τον Πασάπ από τα πλάγια, να τον βάλει στην κορυφή και να πάρει τον Ντούνι αριστερά ή τον Μιλούνοβιτσα αριστερά. Α, τον Μιλούνοβιτσα, αλλά ο μιλούν δεν είναι για να πιέσει για να βάλει γκολ σε ομάδα που, που έχει κλειστεί πίσω κτλ. Αν και η Καρδίτσα ε, είναι μια ομάδα με... Ε, δεν τα πάει καλά εκτό έδρα. Βέβαια, Άρα. πήρε στα τρίκαλα αποτέλεσμα. 5-4-1 θα παίξει η Καρδίτσα. 5-4-1 έχει δύο τιμωρημένου ενδεχομένω να έχει κάποιε αλλαγέ. Παίζει αυτό ο ψηλό του Τζέκο μπροστά το 1,90 πώ είναι. Οι δύο μαύροι που έχει. Αυτό είναι καλό παίκτη. Ο ένα ο Μπουσούρα, Μπουσούρα, πώ λέγεται αυτό. Ναι. Και βλέπω μέσα σε όλα αυτά την ανακοίνωση των οπαδών τη αναγέννηση Καρδίτσα. Οι οποίοι λένε, δεν ξέρουμε αν το πιστεύετε εσεί, λέει, εμεί το πιστεύουμε να πάμε να πάρετε το μάτι στο Χαριλάου. Οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ, δεν έχουν πει τίποτα. Τάτσι Μίτσι ήταν με την Παναχαϊκή προχθέ, σε ένα μάτ που η καρδίτσα μέσα στην έδρα της που συνήθως είναι πάρα πολύ καλή ήταν πάρα πολύ χαλαρή και μου βγάζουν ανακοίνωση να έρθουν στο Χαριλάου. Καθίστε ρε παιδιά, ρε Άσα, που είναι ο Αυγέρης, <laughs> που είναι και την καρδίτσα. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά. Από όλα τα μάτια Άσα, οι οπαδοί, πώς σου λένε, στα τρίγαλους είναι σαν σαχα... καφιάδες, αυτούς πώς σου λένε. <laughs> <laughs> Σα έκανε να δει τον Χαριλάου. Να έρθουν να πάρω εδώ. Πού. Να, να, να πορώσετε του παίκτε για αυτό το ματ. Τι να πω. και να ήταν το ματ στην έδρα του, να το καταλάβω. όχι, okay, άλλο στο γήπεδο μα να κερδίσουμε τον Άρη. Ηρεμήστε λίγο, ρε παιδιά. Τι είστε, τι, καμιά άλλη ομάδα, μήπω είστε. Μήπω αγαπάτε το κυτρινό μαύρο άλλη ομάδα και γι' αυτό και αγαπήσατε και τον Κατσουράνη την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε αυτή τη συνομοταξία και γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικοί οι του Άρη. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο το μάτ. Ναι, ποιο είπε ότι είναι εύκολο. Ναι, να το κάνετε εύκολο. Γιατί Είτε, έχει είναι μια τέτοια νοοτροπία. Και είναι... με τον Καραϊσκάκη υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Θα είναι εύκολο το μάτ. Είναι κάποιο μάτ εύκολο φέτο. Ο Καραϊσκάκη δεν είναι καλό εκτό έδρα. Όντω δεν είναι καλό εκτό έδρα. Σταμάτ με τον Όφη. Δεν είναι εύκολο το μάτ. Μπορεί ο Άρη να το κάνει εύκολο. Ναι, σίγουρα. Αν ο Άρη μπει έτσι όπω πρέπει. Θα ρίξει ένα τρίμπαλο και ευχαριστούμε πολύ. Και θα δούμε και ποδοσφαιράκι. Όπω είπε και ο Δελυζή, κάθε Κυριακή για είναι πόλεμο έτσι είναι που το και πρέπει να έχουμε και κόσμο παιδιά. δεν γίνεται να απαιτούμε να πληρώνονται όλοι Πες τους αυτό, να θα έχουμε στο πίλιο, το ε, εντάξει είναι... ε, ε, Αυτό θα πάει καλά. στο πήλιο όμω, μην είναι στο πήλιο και μπαίνει στο facebook στο ημίχρονο και λέει μόνο ένα μηδέν η ομάδα ή δεν πληρώθηκε ο Τάδε ναι υποχρέωση του Καρυπίδη είναι όλα αυτά είτε έχει πέντε ανθρώπου στο γήπεδο είτε έχει 15, είτε έχει 125 είτε έχει έναν, είναι υποχρέωσή του να τα πληρώνει. Γιατί τα δημιούργησε και αυτό άλλο αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, ε, ε, να έχουμε και μια συνέστηση, ρε παιδιά. Εγώ θα ζητήσουμε θέρω, τηλεοπτικό ουσμός... συμβόλαιο του χρόνου. Δεν θα ζητήσουμε τηλεοπτικό συμβόλαιο του χρόνου. Θα σου έχω ρεπορτάρει τι επόμενε μέρε καυτό για το συγκεκριμένο θέμα, να ξέρει. Να μου έχεις. Εντάξει. Είναι ο Άρης στην πεντάδα. Είναι. Ναι, και υπάρχουν. Κάνω άλλη πεντάδα. Άλλη πεντάδα θα μου κάνει τι. Λάρισα Λεβαδιακό Ο και Πλατανιά. Και ανοιχτή. Α, <laughs> 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 θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με το συγκεκριμένο. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και ποιος στο... Εφύγε, θα... Ποιος έφυγε από το παιχνίδι μας. Ποιο. Δεν, το δεν ξέρω φίλε. φίλε. Δεν ξέρω. Στήριξαν <laughs> τη Μαρίνα και την Τάρη. Άρα προφανώς έφυγε η άλλη. Ποια είναι η άλλη. Ποια είναι η άλλη ρε Ποια. Μαρίνα και Τάρια. Στήριξαν. Οι διάσημοι στήριξαν. Α, η Άρα η Μαρίνα έφυγε. Η Μαρίνα... Και έμεινε η κοπελίτσα η φοιτήτρια, έμεινε. Μπράβο. Την κράτησε ο κόσμο. Ωραία. Εν τω μεταξύ βλέπει την κοπέλα αυτή, γαλανά μάτια. Πολύ αυτή ωραία. Μέσα, Τόσο, είναι. Τόσο είναι. Τόσο είναι. Αυτή που ήταν μέσα. Ναι. Ναι. Ωραία. Τηλεοπτικά μα είναι μια χαρά. Κάτσε να δούμε το, το ματ. Να σα πω τι, τι κάνει αυτό. Ε? Πολλού πόντου βάζει αυτό. Να σα πω το σκορ. 38-35 κερδίζει η Κίμη. Ωραίο ματσάκι όμως γίνεται. Με ωραίο. Είπε... Κοίταξε, είναι πολύ καλή ομάδα επιθετικά η Κίμη. Με πολλά προβλήματα αμυντικά. Χρειάζεται και προσοχή γιατί έρχεται εδώ. 38-35, και... 4 και 30 Ωραία. πριν από είναι... την λήξη είναι... του πρώτου είναι... ημιχρόνου. Θα βάλουμε όσα φάμε. Ε, ναι. <laughs> Κάπω έτσι. Ε, πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω. Λοιπόν. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε Αναγνωστό βλέπεις βλέπει κατά τα δοκάρια. Ναι, λογικά. Να ξαναπώ ναι, την Να Ναι, ναι. ναι φίλε, είναι δεύτερη ώρα τώρα. Τη λε πρώτη ώρα. <laughs> <laughs> και στη δεύτερη μία ακόμα. <laughs> λοιπόν, αναγνωστό που Αν πω εγώ. <laughs> αναγνωστό κάτω κάτω τα δοκάρια. <laughs> θα με διορθώνει. Δελυζή Σόουζα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό να το βρω. Βουλωμένο <laughs> <laughs> γράμμα δεξιά. Ε, αριστερά. Και αν, μου ο... μου βρίσκε, και αυ... αν βρει τα δύο με την καχαύδα... Και αυτό που Άρα, έβριζε το Βαλεριάνο στη θήρα 7 <laughs> με διαρκεία. Ε... Και όμω, εγώ σε αυτό το ματ θα βάζω τον Νίκητ. Εγώ. Γιατί. Έτσι. Το Νίκητ, όχι το Λότα. Το Νίκητ. Όταν παίρνουμε μια επιλογή, ναι. όταν ναι. μια απόφαση. Στη θέση του υπολογή, Μουμίν. Το, 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 Γιατί ο, ο Μουμίν έκανε δύο διολογία. λαθάκια, παρόλο που ήταν καλό είναι ένα μάτ που πρέπει ναι, να το βάλω. Εσύ μα έλεγε ότι το μάτ που δεν έπαιξε, τι, ναι. τον, δεν τον έβαλε και μόλι τον έβαλε, άλλαξε χρόνο τη ομάδα. Έτσι, είναι αλήθεια, είναι, είναι γυρίζει, αυτό. αλήθεια τώρα. είναι αυτό που λε, αλλά δεν έβαλε τον Νίκητ, έβαλε τον Λότα. Τι έκανε εκεί. Έβγαλε ένα αμυντικό χαφ και έβαλε στη θέση του ένα παίκτη που δεν είναι αμυντικό χαφ. Τον Παυλίδη. Είτε, και άλλαξε τρει θέσει. Πέρσι όλη τη χρονιά 8 έπαιζε, ή και 6 ο Παυλίδη. Τώρα τι μα λε τώρα. Για είδα τα αποτελέσματα. Ναι, yeah, τι, δεν δεν κέρδισε πουθενά. Δεν, δεν είναι ότι δεν την ξέρει τη θέση. δεν είναι για εκεί. Ναι, αλλά άλλαξε και το 10 μπροστά του. Yeah, άλλαξε τρει λοιπόν θέσει. Δεν έχει για αλλάξει το 10 αυτό, άλλαξε μόνο. Ε, άλλαξε τρει θέσει όμω εκεί. Ενώ τώρα βγάζει ένα αμυντικό χάφ και βάζει ένα αμυντικό χάφ με τα ίδια στοιχεία. Ήδιοι παίκτε είναι. Ιντζόγλου, ο δεύτερο δεν λοιπόν, βγαίνει με τίποτα. δεν θα το ρισκάρει. Δεν θα το ρισκάρει. Εντάξει. Μετά, πλατέλα βάζω δεξιά στα extreme. Yeah. Αριστερά. Εσύ λες θα μπει ο Πασάς. Ναι. Σε ακολουθώ, σου έχω εμπιστοσύνη. Ωραία. Χαντί, δεκάρι. Ναι. Και μπαστακό στην κορυφή της επίδεσης και αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το βρω. Για ε, τι κατασκο... και πληθώρα, ε, ε... Ναι, τι ε... κατασκοπία να κάνω δηλαδή με προπονητή ζεφλή στην καρδίτσα. Ξέρω ποιοι θα παίξουν. Γιατί ο Άρης, ξέρετε, μου είχε βάλει καρδίτσα δηλαδή. Όχι, γιατί ο Βαζάκας θα αλλάξει δύο-τρει παίκτες. Ε, θα αλλάξει γιατί λείπουν ο Θεοδωράκη και ο Μπιτέλη. Δύο βασικοί. Ο ένα ο, ο βασικό στοoper και ο Μπιτέλη ο Χαφ. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα Λείπει θα ο βασικό στοπέρ. Ναι, ο Θεοδωράκη, πώ λέγεται αυτό. Και ποιο θα μπει. Δεν το έχω αυτό το ρεπορτάζ, θα μπει. Μάλιστα. Και το ένα, <laughs> ο μαύρο <laughs> ένα είναι αμυντικό Χαφ και το άλλο είναι ο δεύτερο επιθετικό. Αυτό ο αμυντικό Χαφ είναι ωραίο. Αφού είναι ωραίο, θα βάλω μου μήνα. Ο Μπύρο μόνο δύο μέρε χρειάστηκαν για να κάνει την κολοτούμπα. Και τώρα λέει ότι του χρόνου αν μείνω, αν μείνω του χρόνου, ενώ έλεγε έχω φύγει, θα είναι και ο Ιωσήφιδης μαζί μου. Ο τεχνικός διευθυντής αυτός με την τεράστια επιτυχία, που πήρε όλους αυτούς τους παίκτες, τους συνταξιούχους. Συγχαρητήρια για τις επιλογές και είχε και προπονητή τον Διγκόζη. Να την οι παίκτες αυτούς τους δύο λέω, ποιοι είναι αυτοί. Ψηλή όμως, ε, τα παιδιά μας αντι μπραβο Μπράβο. 39-38 προηγείται η κύμη, 3 3-29 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λογικά θα έχουμε και μια συνέντευξη έκπληξη, αν όλα πάνε καλά, ε, κατά τη διάρκεια της αυριανή εκπομπή. εκπομπής. Και βεβαίω θα μιλήσουμε περισσότερο ε, και για ποδόσφαιρο. Αύριο υπάρχει Media Day 10.30. Να είστε συντονισμένοι, 10.30 το πρωί live. <ΣΣΣΣ> ο άνθρωπο ο οποίο ε, ή ε, ε, όσο κανένα άλλο στι αίρε, ο Βαλεριάνο, θα μιλήσει. Α πούμε τον Νίκο, το ρωτήσει και αυτό α, με τον Πινελή. Τι έλεγε εκεί. <laughs> ναι. τι του είπε ακριβώ. <laughs> τι σου λέγει και τι του είπε. Δέκα <laughs> και μισή θα έχουμε ζωντανή σύνδεση εδώ στο Λίμπερο, στην Τρόικα το πρωί, για να ακούσετε ε, τον παίκτη του, του Άρη. Ε, και από εκεί και έπειτα βεβαίω, κανονικότατα ε, στη ροή του προγράμματο του Λίμπερο. Συνεχίζουμε τώρα, ώρα για μπλε. Και θα υπάρχει φυσικά και ενημέρωση για το παιχνίδι του Πάουξ στην Χαλκίδα. 42-42,5 λεπτά πριν το τέλο του Uh, πρώτου ημιχρόνου. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Κιώση που ήταν παρέα μας στην uh, ηχοληψία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.